πίστευα ότι ο Θανάσης θα τέλειωνε κάπως ποιητικά και για να πάρω σκυτάλι είπα να ξεκινήσω ποιητικά. Θα έλεγα ότι οι στίχοι του Μπρέχτ χαρακτηρίζουν πολύ έντονα την κατάσταση που επικρατεί στην αριστερά. Σε ένα του ποίημα λοιπόν το τυπλοφόρησε ως «Στους καιρούς της αδυναμίας». Και λέει ο Μπρέχτ «Στους καιρούς της αδυναμίας δεν λείπουν οι σωστές διαπιστώσεις, τις ξεχνάμε όμως πολύ γρήγορα. Στους καιρούς της αδυναμίας είναι κανείς στρατευμένος και δεν στρατεύεται. Στους καιρούς της αδυναμίας πολλά είναι σωστά, όμως ταυτόχρονα πολλά είναι και αναγκαία και το πιο βασικό, λίγα μπορούν να γίνουν. Ο εκτοπισμένος από τον αγώνα βρίσκεται σε ησυχία και δεν βρίσκει ησυχία». Νομίζω ότι η κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις συλλογικότητες της αριστεράς και η κατάσταση που επικρατεί στο ίδιο το κίνημα, είμαστε σε μια τέτοια θέση. Και το να το αναγνωρίσουμε αυτό δεν είναι ζήτημα ητοπάθειας, δεν είναι θέμα εγγραφής μιας ήττας, ας πούμε, η οποία θα μας καθυλώσει. Είναι μια παραδοχή προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να ξεβαλτώσουμε, να προχωρήσουμε προς τα μπροστά. Έλεγε ένας Βρετανός μαρξιστής ιστορικός, ο Πέρι Άντερσον, ότι η ιστορία με το δημοψήφισμα το 2015 στην Ελλάδα, αν ψάχνουμε να βρούμε έναν ιστορικό παραλληλισμό, μπορούμε να τον αναζητήσουμε στη στάση της σοσιαλδημοκρατίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ψήφισε υπέρ των πολεμικών προϋπολογισμών, μπήκε ως τμήμα του υπεριαλιστικού πολέμου, ουρά των αστικών τάξεων. Οι συνέπειες για τη συζήτηση του κινήματος ήταν συγκλονιστικές. Μου έκανε εντύπωση, γιατί εντάξει, ο Πέρι Άντερσον δεν είναι ένας μαρξιστής ιστορικός που βλέπει με ένα ψύχρεμο τρόπο την κατάσταση. Δεν παρασύρθηκε από το συναισθηματισμό που μπορεί να είχαμε εμείς, ας πούμε, ρηγμένοι στον αντιμνημονιακό αγώνα της περιόδου, στη μάχη του όχι μέχρι τέλους και ούτω καθεξής. Το λέω για να καταλάβουμε ότι θέλει καμιά φορά να κάνουμε ένα zoom out όταν είμαστε μέσα σε μια κατάσταση για να μπορέσουμε να δούμε τις δυναμικές της, τα προβλήματά της. Χρειάζεται λίγο να μπορέσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αν κάνουμε την παραδοχή ότι είμαστε σε καιρούς αδυναμίας, πρώτα και κύρια πρέπει καταρχήν να δούμε ότι πριν ήμασταν σε καιρούς δυνατότητας. Θα πρέπει να στοχαστούμε τι ακριβώς μας έφερε από την δυνατότητα στην αδυναμία. Τι στράβωσε, αν ήταν προδιαγεγραμμένο να στραβώσει και κυρίως να βγάλουμε συμπεράσματα, πείρα, προκειμένου σε επόμενη καμπή της ιστορικής εξέλιξης να μην στραβώσει ξανά. Υπόσχομαι να μην είναι η ομιλία γεμάτη τσιτάτα ιστορικών, αλλά θέλω άλλο ένα του Eric Hobsbawm, και αυτός μαρξιστής ιστορικός, που λέει «Έχουν κανένα νόημα στην πολιτική, στο μαρξισμό, τα αν». Να καθίσουμε και να πούμε τι θα είχε γίνει αν τότε παίρναμε αυτή την επιλογή. Τι θα γινόταν αν τότε κάναμε το άλλο. Λέει, έχουν νόημα τα αν. Και έχουν νόημα γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι δημιουργικά. Μαθαίνεις να βλέπεις τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπήρχαν. Μαθαίνεις να κάνεις πολιτική. Και κυρίως κάνοντας αυτό για το παρελθόν, μαθαίνεις τι θα κάνεις στο μέλλον. Βέβαια, λέει, αν το παρακάνουμε με τα αν, δεν κάνουμε πλέον πολιτική, δεν κάνουμε πλέον ιστορία και μαρξισμό. Γράφουμε μυθιστορήματα εναλλακτικής ιστορικής αφήγησης. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, μιλώντας έτσι την περίοδο μετά το 15, να το πω, βάζοντας σαν μια συγκεκριμένη καμπή ποιοτική για το κίνημα, το τι συνέβη το 15, να ορίσουμε λίγο κάποιες βασικές συντεταγμένες, έναν οδικό χάρτη της τακτικής και της στρατηγικής της αριστεράς μετά το 15. Θα έλεγα δύο ζητήματα για αυτό τον οδικό χάρτη. Πρώτον, η ισχύ του υπεριαλισμού. Θα πω μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πω όμως για το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να θυμηθούμε τη δήλωση του τότε Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ του δημοψηφίσματος, όπου έδινε διορία τρεις μέρες να υπογραφεί η συμφωνία, αλλιώς η αστική τάξη θα απαντήσει με άλλο τρόπο. Πλέον γνωρίζουμε, γιατί είχε και τον κινησμό να τα πει ξεκάθαρα, ο Στουρνάρας έκανε συναντήσεις εκείνες τις μέρες. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, είναι η συνεντεύξη που έδωσε κάποιους μήνες μετά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και επιχειρηματικούς παράγοντες της χώρας, προκειμένου να φτιαχτεί ένα τείχος προστασίας του πολιτεύματος και του νομισματοκοπίου. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Να τα κρατήσουμε γιατί? Να τα κρατήσουμε γιατί τα βλέπουμε τώρα να εξελίσσονται στη Βενεζουέλα? Ναι, εν μέρη ναι, και θα πω μετά γιατί. Πρέπει να τα κρατήσουμε γιατί οποτεδήποτε βρεθεί το λαϊκό κίνημα σε επόμενη καμπή,
στο να διεκδικήσει τη ριζική αλλαγή, τη ριζική βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης της τάξης, θα αντιμετωπίσει αυτή την ισχύ του κεφαλαίου, του κράτους και του υπεριαλισμού. Να τα κρατήσουμε προκειμένου να κάνουμε από αυτή τη σκοπιά τη συζήτηση ποια αριστερά μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τα βάλει στα ίσια με τον υπεριαλισμό. Ποια αριστερά μπορεί να ηγηθεί ως πραγματική πρωτοπορία, όχι κατά φαντασία, αλλά ως πραγματική πορεία πραγματικών κινημάτων, πολιτική πρωτοπορία που την κρίσιμη στιγμή θα μπορέσει να ορίσει τις εξελίξεις σε άλλη κατεύθυνση. Και έτσι να συζητήσουμε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ, όπου ναι, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν προδιαγεγραμμένη πάνω στα ζητήματα της συνέχειας του κράτους, όπου είχε δεσμευτεί ότι θα εγγυηθούμε τη συνέχεια του κράτους και του ευρωπαϊσμού. Η πορεία όμως του λαϊκού κινήματος της χώρας δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Δεν ήμασταν καταδικασμένοι να ζήσουμε την ήττα που ζήσαμε. Και αφηγήσεις εκ των υστέρων που θεωρούν ότι ήταν προδιαγεγραμμένα όλα από πριν, χάνουν τη δυναμική της ίδιας της ταξικής πάλης, χάνουν την πολιτική φιλοδοξία να παρέμβεις μέσα στην ταξική πάλη, να ανατρέψεις συσχετισμούς δύναμης και να στρέψεις τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση. Και κυρίως να αρκοθετούν το μέλλον. Δεν αρκοθετούν το παρελθόν. Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή τη συζήτηση με τα αν, την ιστορία και τα συμπεράσματα. Κρατώντας λοιπόν αυτά τα δύο σαν οδικό χάρτη και κυρίως το ερώτημα ποια αριστερά μπορεί να τα βάλει στα ίσια με τον υπεριαλισμό. Δεν είμαστε στο 15. Είμαστε το 2019. Έχουν περάσει 4 χρόνια από αυτή τη συζήτηση. Είμαστε σήμερα μπροστά πρώτον σε νέες δυσκολίες, δεύτερον σε νέες δυνατότητες και κρίσιμες προκλήσεις. Οι δυσκολίες είναι προφανείς. Από το διεθνή σχετισμό δύναμης να το πάρουμε. Από την κατάσταση στην Ελλάδα, από το ότι μπροστά στο Σύνταγμα, εκεί που το 2011 γινόταν ένα πρωτόγνωρο πείραμα ριζοσπαστισμού, ταξικής πάλης, δημοκρατίας, συζήτησης για την προοπτική αυτού του τόπου, το Λευκό Πύργο, όπου μαζεύονταν χιλιάδες και κουβέντιαζαν αν μπορούμε να ζήσουμε εντός ή εκτός ευρώ και τι θα γίνει. Τώρα, ας πούμε, γεμίζει εθνικιστικές ομάδες τη βαθιά δεξιά, τη συντήρηση, την εκκλησία και ούτω καθεξής. Τις δυσκολίες τις αντιλαμβανόμαστε. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις δυσκολίες. Υπάρχουν δυνατότητες. Οι δυνατότητες έρχονται τα μηνύματα καταρχάς και από το εξωτερικό. Ξαναλέω, θέλει μια διαλεκτική αντιμετώπιση του συσχετισμού δύναμης όπου δεν θα μπατάρει από τη μία ή από την άλλη. Τα κίτρινα γυλαίκα είναι μήνυμα από το μέλλον. Είναι μήνυμα από το μέλλον. Πρέπει να σκύψουμε με μεγάλη προσοχή για να δούμε αυτές τις υπόγειες ριζοσπαστικές τάσεις οι οποίες εμφανίζονται. Ποιος θα περίμενε στη Γαλλία ότι κινήματα θα ξεσπούσαν με τέτοιο τρόπο και θα έπαιρναν και αυτή την κατεύθυνση. Στην αρχή, ακόμα και στην αριστερά, υπήρχε το μούδιασμα. Είναι ακροδεξιά. Πρέπει να περιφρονηθούμε. Κι όμως φάνηκε ότι κινήθηκαν σε προοδευτική ανατρεπτική κατεύθυνση. Ήταν η πρώτη φορά που ανάγκασαν σε επίπεδο κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μακρόν να κάνει πίσω. Έχει κομβική σημασία. Και δεν έγινε αυτό από μόνο του και αυθόρμητα, έγινε γιατί μέσα εκεί παρενέβησαν και δυνάμεις. Παρενέβησαν συνειδητοί προσανατολισμοί για να μην κινηθεί στη μία και να κινηθεί στην άλλη κατεύθυνση. Το κρατάμε για το σε τι πρωτόγνωρες καταστάσεις μπορεί να βρεθούμε και από την πλευρά των δυνατοτήτων. Απότομα, έτσι συμβαίνουν αυτά στην ταξική πάλι. Και πρέπει να προετοιμάσεις και να είσαι πάντα έτοιμος για το πώς θα παρέμβεις. Δεύτερον, επειδή πρέπει να τελειώνει επιτέλους κάποια στιγμή και η συζήτηση στην αριστερά, η οποία παραμένει σε έναν ευρωκεντρισμό. Και στην Φιλοέ και στην Αντιέα αριστερά. Υπάρχει ένας ευρωκεντρισμός στη διεθνή οπτική. Ο πλανήτης έχει και άλλα μέρη εκτός της Ευρώπης και εκεί επίσης διεξάγεται ταξική πάλι και παίζουν και ένα ρόλο στις εξελίξεις αυτόν τον πλανήτη. Ενώ στη θεωρία, στην πολιτική υπάρχει μια συζήτηση. Υπάρχει εργατική τάξη, δεν υπάρχει εργατική τάξη. Είναι το επίκεντρο, δεν είναι το επίκεντρο. Τι γίνεται με τα εργατικά κινήματα. Την ίδια στιγμή στην Ινδία, 8 και 9 Ιανουαρίου, έκαναν απεργία 200 εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι άντε έτσι που τα λέμε με τους αριθμούς. Στην απεργία που κάλεσαν τα 10 κεντρικά συνδικάτα με ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα για το πώς θα ζει η εργατική τάξη της Ινδίας απέναντι στις νεοφιλελεύθερες επιλογές που κάνει εκεί η κυβέρνηση και ο Μόντι, συμμετείχαν 200 εκατομμύρια. Είναι πολιτικά συμπεράσματα που πρέπει να τα βγάζουμε για το πώς προχωράμε, για το πού θα είναι οι στυλοβάτες μας, πού θα είναι τα θεμέλια μιας ριζοσπαστικής εργατικής πολιτικής. Ως προς τις προκλήσεις, προφανώς η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή είναι κύρια πρόκληση. Είναι η δεύτερη φορά που την αναφέρω, πάλι δεν θα μπω στο ζήτημα της Βενεζουέλας τώρα, λίγο πιο μετά στην ομιλία, γιατί νομίζω ότι είναι κομβικό. Ποιες είναι τώρα οι δικές μας αντιφάσεις μέσα σε αυτό το τοπίο.
Οι δικές μας, θα πω στην αρχή, είναι την πιο στενή έννοια της αναμέτρησης και του κομμουνιστικού σχεδίου, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι προφανές από τον τόνο που προσπαθούμε να δώσουμε. Προσπαθούμε, θεωρούμε ότι αυτές οι αγωνίες, αυτές οι αναζητήσεις αφορούν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό συλλογικοτήτων, ανένταχτων αγωνιστών του ίδιου του κινήματος. Οι αντιφάσεις μας σε πιο στενό επίπεδο ήταν οι εξής. Ενώ ο πυρήνας που συγκρότησε την αναμέτρηση και το κομμουνιστικό σχέδιο εκκινούσε από μια φιλοδοξία μετοπικής, ενωτικής πολιτικής, μεγάλου μετόπου, την ίδια στιγμή ήταν προϊόν μιας διάσπασης. Ήταν προϊόν αποχωρήσεων. Μπορεί κάποιος εύλογα να πει, τι κάνετε, προχωράτε σε έναν ακόμα μεγαλύτερο κατακαιρματισμό της αριστεράς, για τέτοια είμαστε τώρα, ακόμα μεγαλύτερες διασπάσεις, μπορεί να φέρει απογοήτευση. Είναι υπαρκτό, είναι μια αντίφαση. Την αναγνωρίζουμε και αν το θέλετε, ένας από τους λόγους για τους οποίους τόσο έντονα στην αρχή προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα στίγμα επαναστράτευσης και άμεσης εμπλοκής σε κινηματικές και πολιτικές διεργασίες ήταν για να μην γίνουμε και εμείς κομμάτι αυτού του κινδύνου, να μην μας πάρει από κάτω αυτή η επιλογή. Γιατί άλλωστε και όσοι άνθρωποι κάνανε αυτή την επιλογή δεν ήταν, πώς το λένε, σε μια λογική άτρωτη απέναντι στην ΙΤΑ η οποία κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Είμαστε κομμάτι της ίδιας της πολιτικής ζωής και άρα και κομμάτι της ίδιας της ΙΤΑς η οποία έχει επίδραση. Ήταν σημαντικό να μπορέσει λοιπόν να εκφραστεί μια αντίληψη επαναστράτευσης. Δεύτερο ζήτημα, δεύτερη αντίφαση. Μπορούμε να συζητήσουμε για την έννοια του μετόπου με την πιο πλατιά και ενωτική σημασία και την ίδια στιγμή και στο υπόλοιπο της ομιλίας θα υπάρχει σκληρή κριτική στο ΚΚΕ, ακόμη πιο σκληρή κριτική στη ΛΑΕ, σκληρή κριτική στην Ανταρσία. Θα πει κάποιος, εντάξει, τι έχετε κι εσείς ένα μικρό μονοπόλιο αλήθειας και όλοι το πάνε λάθος. Τι θεωρούμε? Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πράγματι ο τρόπος με τον οποίο το πηγαίνουν το ΚΚΕ, ΛΑΕ και Ανταρσία από διαφορετικές όψεις κριτικής, με διαφορετικό μερίδιο ευθύνης, δεν συμβάλλουν στην υπόθεση. Ταυτόχρονα απευθυνόμαστε με ενωτική πολιτική σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς, καλώντας τις από μια σκοπιά, αν το θέλετε, πώς θα έπρεπε να είναι η αριστερά. Και θεωρούμε ότι σε αυτό χρειάζεται απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις, γιατί παντού υπάρχουν ρεύματα και εντός του ΚΚΕ και εντός της ΛΑΕ και εντός της Ανταρσία και εκτός όλων των μορφωμάτων αυτών ανένταχτων αγωνιστών που ασφιχτιούν με την υπάρχουσα κατάσταση της αριστεράς, που μοιράζονται αυτές τις αγωνίες και αυτούς τους προβληματισμούς. Η αφετηριακή μας τοποθέτηση είναι ότι αυτά τα ρεύματα ή θα οριμάσουν όλα μαζί, ή θα κάνουν μαζί τομή, ή θα παρακμάσουν όλα μαζί. Θα παρακμάσουν μαζί με την παρακμή της υπάρχουσας αριστεράς. Και τρίτη αντίφαση, είναι πολύ ωραίες οι ιδέες μας, αλλά ο μαρξισμός διδάσκει ότι οι ιδέες αποκτούν υλική δύναμη όταν κατακτούν τις μάζες. Και για να κατακτήσεις τις μάζες πρέπει πρώτα να φτάσεις στις μάζες. Και για να φτάσεις στις μάζες χρειάζεσαι πολιτικές γιώσεις και οργανωτικό μηχανισμό. Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, δεν θέλουμε να καταθέτουμε γενικά και αόριστα όμορφες ιδέες, οι οποίες όμως να μην μπορούν να αλλάζουν την πραγματικότητα στην αριστερά και στο κίνημα. Γι' αυτό, αν το θέλετε, πήγαμε και σε άμεσες οργανωτικές συγκροτήσεις. Και παίζουμε με την αντίφαση από τη μία να μην θέλουμε να φτιάξουμε άλλη μια οργάνωση, αλλά να φτιάχνουμε και άλλη μια οργάνωση. Και μάλιστα και δύο οργανώσεις. Οι οποίες όμως προσπαθούν να συγκροτήσουν ένα κοινό πολιτικό κέντρο. Ένα κοινό πολιτικό κέντρο. Αν το θέλετε, η ίδια τους η σύνθεση και η συγκρότηση δίνει ένα μήνυμα για το πώς θέλουν να το πάνε. Με το που, πώς το λένε, αποχώρησε ένα δυναμικό από τον ΑΡΚ και την Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, βάλαμε αυτή τη λογική της μεγάλης συνέλευσης στην ΑΣΟΕ, ακριβώς σαν τροχιοδεικτική βολή προς το μέλλον. Για το πώς θέλουμε να πάνε τα πράγματα στην αριστερά. Επικοινωνήσαμε με ρεύματα συντρόφων και συντροφισών που προέρχονταν από άλλους χώρους, μπορεί να ήταν σύντροφοι και συντρόφισσες που είχαν παραμείνει στην Ανταρσία το 2015 όταν κάποιες οργανώσεις πήγαν στη ΛΑΕ. Μπορεί να ήταν σύντροφοι και συντρόφισσες που είχαν πάει στη ΛΑΕ, είχαν εμπλακεί στις διαδικασίες για την πρωτοβουλία για την κομμουνιστική αριστερά, είχαν απογοητευτεί, είχαν αποχωρήσει, μέναν, παρακολουθούσαν. Σε αυτό το δυναμικό απευθυνθήκαμε και σε ανένταχτο δυναμικό απευθυνθήκαμε προκειμένου να κινηθούμε από κοινού. Αν το θέλετε, αυτή ήταν η πρώτη ζήμωση τουλάχιστον για το δυναμικό της αναμέτρησης. Και υπάρχει και η διαφορετική διαδρομή και του ίδιου του κομμουνιστικού σχεδίου, με τη δουλειά που έκανε και το ίδιο το κόμμον, με τις πολιτικές, πώς το λένε, τις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι σαράκι στην αριστερά. Όταν
φεύγεις από κάπου, καταφέρνεις μετά από λίγο να διασπαστείς στα εξών συνετέθης. Γίνεται μία διάσπαση και μετά άλλη διάσπαση, η λογική της αμοιβάδας. Θέλουμε να το πάμε αντίστροφα. Θέλουμε διαρκώς μεγαλύτερες ενότητες. Κύκλους που διαρκώς τα μεγαλώνουν σε μεγαλύτερους κύκλους. Και όσο πιο μεγάλη γίνονται αυτοί οι κύκλοι, ο τρόπος για να γίνουν πιο μεγάλοι θα είναι όσο θα σπάνε το φαύλο κύκλο της ίδιας της αριστεράς που κινείται γύρω από αυτό που Ευτύχης ο Πιτσάκης έλεγε σύμπλεγμα σεκταρισμού οπορτουνισμού. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το βασικό πρόβλημα σήμερα στην αριστερά. Σε όλους τους χώρους της αριστεράς, με διαφορετικές δοσολογίες, εμφανίζεται αυτό το σύμπλεγμα σεκταρισμού οπορτουνισμού. Και θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα προκειμένου όλη η συζήτησή μας από αφηρημένη να γίνεται πιο συγκεκριμένη. Πάμε λοιπόν στο θέμα της Βενεζουέλας. Γιατί έχει εξαιρετική σημασία αυτή τη στιγμή το θέμα της Βενεζουέλας και το ιεραρχούμε. Και γιατί πρέπει να κουβεντιάσουμε και λίγο πιο βαθιά για τη Βενεζουέλα. Πρώτο θέμα. Έχει τεράστια σημασία όλη η αριστερά να πάρει σήμερα και με πρωτοβουλία και η Ανταρσία και η ΛΑΕ και το ΚΚΕ και όλες οι υπόλοιπες εξοκοινοβουλευτικές οργανώσεις και το κίνημα να μπορέσει να σταθεί αλληλέγγυο. Γιατί αυτό που παίζεται σήμερα στη Βενεζουέλα είναι για άλλη μια φορά ένα αμερικανοκίνητο πραξικόπημα που με πραξικόπημα πάει ουσιαστικά να επιβάλλει το δόγμα There is no alternative. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζεται. Έχει ξαναπαιχτεί, υπάρχει όλη η ιστορική εμπειρία από τη Χιλή, από τις αμερικάνικες επεμβάσεις. Τώρα παίζεται σε μια χώρα η οποία το 2002 μπόρεσε με γιγαντιαία λαϊκή κινητοποίηση να ακυρώσει το πραξικόπημα. Και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία. Έχει τεράστια σημασία για όλη την τακτική και στρατηγική της αριστεράς. Γιατί είναι μια χώρα στην οποία μέσα από μια ιδιότυπη πολιτική διεργασία, μέσα από πειραματισμό στην τακτική και τη στρατηγική, το 89 γίνεται γιγαντιαία λαϊκή εξέγερση στο Καρακάτσο ενάντια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αιματοχυσία στη λαϊκή εξέγερση, τεράστιος αριθμός δολοφονημένων αγωνιστών στο δρόμο και αυτό βγάζει μια αγανάκτηση. Αυτό αντανακλάται και στον ίδιο το στρατό με ριζοσπαστικές διεργασίες. Ο Τσάβες το πρώτο το οποίο κάνει το 1991, αν δεν κάνω λάθος, σε συνεργασία με το εργατικό κίνημα. Ήταν μια σχεδιασμένη απόπειρα κατάληψης της εξουσίας με γενική απεργία και κίνηση του στρατού. Αποτυγχάνει, δεν γίνεται ποτέ η γενική απεργία και μπαίνει φυλακή αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη των ενεργειών του. Και βγαίνοντας ηγείται ενός μαζικού πολιτικού μετόπου που το 1998 καταλαμβάνει την εξουσία. Εθνικοποιεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και αποφασίζει σαν κυρίαρχος λαός η Βενεζουέλα ότι τα πετρέλαια δεν θα τα διαχειρίζονται αμερικάνικες πολυεθνικές, ότι θα πηγαίνουν για να χτυπηθεί ο αναλφαβητισμός, για να δοθούν δωρεάν κατοικίες, για να δοθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αποφασίζουν συνταγματικά ότι απαγορεύεται η παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα και δεν έχει βάσεις η Βενεζουέλα. Σε αυτά πρέπει να σκύψει η αριστερά. Πήγαν όλα τέλεια στη Βενεζουέλα? Όχι βέβαια. Υπήρχαν διλήμματα, ειδικά μετά το 8, όταν έπεσε η τιμή του πετρελαίου, στα οποία δεν απαντήθηκαν σωστά. Βεβαίως και υπήρχαν. Υπήρχαν ζητήματα στη διακυβέρνηση, φαυλότητα, στα οποία έφεραν αντιδράσεις στην αριστερά. Βεβαίως και υπήρχαν. Όμως, αυτή τη στιγμή, στη Βενεζουέλα παίζεται η δημοκρατία, παίζεται η τύχη όλων των δυνάμεων που μιλάνε στο όνομα του κοινωνικού μετασχηματισμού. Τα κρατάμε λοιπόν αυτά γιατί έχουν να κάνουν με την εδώ συζήτηση για την τακτική και στρατηγική της αριστεράς. Για το αν μπορεί μια χώρα να βγει εκτός ΝΑΤΟ, να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαγορεύσει συνταγματικά την παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων, να εθνικοποιήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Αυτή δεν είναι η κουβέντα μας. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε μέχρι το 2015. Αυτό το νήμα δεν χάσαμε όταν λέμε σήμερα ότι και στην αριστερά εμπεδώνεται ένα There is no alternative. Όταν ο πύχης στο ίδιο το κίνημα έχει πέσει τόσο χαμηλά. Αν είναι λοιπόν να πιάσουμε από κάπου το κόκκινο νήμα που λέγαμε πριν, ας το πιάσουμε από τις υπαρκτές εμπειρίες της τελευταίας 20ετίας στη Λατινική Αμερική. Και για το τι πήγε στραβά και πού δεν έγινε η ποιοτική τομή, αλλά και αυτό όχι αόριστα, γιατί παίζεται σήμερα. Γιατί παίζεται σήμερα αν η εργατική τάξη και ο λαός της Βενεζουέλας θα αντισταθεί στο αμερικανικό πραξικόπημα και ως περήφανος λαός, αν καταφέρει να το ακυρώσει και αυτή τη φορά, με τι αυτοπεποίθηση θα επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις. Πώς δηλαδή θα βγουν τα επαναστατικά εγχειρήματα του 21ου αιώνα από κάποιο δοκιμαστικό σωλήνα? Άρα λοιπόν, αν δεν είμαστε με τη λογική του δοκιμαστικού σωλήνα και είμαστε με τη ζώσα ταξική πάλι, νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε. Βασικό λοιπόν η αριστερά να πάρει συγκεκριμένη θέση. Και έπειτα να κουβεντιάσουμε και πιο βαθιά για το τι θέσεις είχε η αριστερά πάνω στην ίδια τη Βενεζουέλα.
πολλές οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, όταν το 2015 χάθηκε μια εκλογική αναμέτρηση για τη Βουλή, το κάψαν το εγχείρημα της Βενεζουέλας. Λέει, τελείωσε. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ότι χωρίς επανάσταση δεν, εκεί πήγε η νεοσοσιαλδημοκρατία κτλ. Και το ΚΚΕ, ενώ είχε μια άλλη σχέση και με το ΚΚΕ Βενεζουέλας και με τις διεργασίες εκεί, αν διαβάσετε την ΚΟΜΕΠ του 2009, τότε που ξεκίνησε να αλλάζει αυτή η γραμμή του 15ου συνεδρίου, λέει, τι γίνεται στη Βενεζουέλα, αστική διαχείριση. Όλα αστική διαχείριση είναι. Ακόμα και οι συνελεύσεις γειτονιάς κτλ. Λέει, τι είναι, προγράμματα εξυγχρονισμού του αστικού κράτους, σαν αυτά που βλέπουμε στην Ευρώπη με τα ΕΣΠΑ. Την ίδια στιγμή το ΚΚΕ Βενεζουέλας έλεγε, τα κοινοτικά συμβούλια συνελεύσεις γειτονιάς είναι πρωτοπόρος πειραματισμός σε σχέση με το εργατικό κίνημα, οργανώνει την τάξη και το λαό, οργανώνει τους ανέργους που δεν είναι στους χώρους δουλειάς, συμβάλλει σε όλα τα εργατικά κινήματα, είναι εκεί που παίζεται το πεδίο αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς μέσα από τις αναλύσεις πρέπει να τροφοδοτήσουμε την κουβέντα του κινήματος. Αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, αυτή τη συζήτηση έχουμε ανάγκη σήμερα. Έτσι θα μπορέσουμε να βαθύνουμε και τα προγράμματά μας και να κάνουμε ενδιαφέρουσα τη συζήτηση για το κίνημα. Και έτσι και τα αφηρημένα που λέμε τα κάνουμε συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν ιεραρχούμε ψηλά τον αντιμπεριαλισμό. Γι' αυτό και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για τον πανελλαδικό αντιπολεμικό κινηματικό συντονισμό. Αντινατοϊκός αγώνας. Ας το σκεφτούμε λίγο. Έλεγα πριν για το σύμπλεγμα σεκταρισμού οπορτουνισμού. Αν πάρουμε στα σοβαρά τον αντινατοϊκό αγώνα, που πρέπει να τον πάρουμε στα σοβαρά. Γιατί η χώρα γίνεται αυτή τη στιγμή μια τεράστια αμερικάνικη βάση. Αυτό είναι συγκεκριμένη απειλή. Στον Άραξο παίζεται ήδη, και να μην το ξέρουμε, έχουνε ή επίκειται να έρθουν πυρηνικά τα οποία ήταν στο Ιντσιρλίκ. Θα είμαστε μια χώρα που έχει τα πυρηνικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ήδη από τη Σούδα έχουν εξορμήσει τα τελευταία δύο χρόνια τόσες φορές απέναντι στη Μέση Ανατολή. Ακόμα και όταν έγινε η κρίση στην Κρυμαία πριν από λίγους μήνες, πάλι από τη Σούδα φύγανε. Αυτά βάζουν τη χώρα σε εξαιρετικά, το λαό, εμάς τους ίδιους, μας βάζουν σε εξαιρετικά περίπλοκες, επικίνδυνες καταστάσεις και έχουν να κάνουν με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επένδυσε στον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Ο Τζέφρι Πάιατ δεν είναι ένας τυχαίος πρέσβης, ήταν πρέσβης στην Ουκρανία, στο Κίεβο, όταν έγινε το πραξικόπημα του Μαϊντάν το 2014 και αυτή τη στιγμή έχει το ελευθέρα σε όλα τα υπουργεία. Θέλουμε λοιπόν τον αντινατοϊκό αγώνα να τον πάρουμε στα σοβαρά, ως κομμάτι όχι μιας ιδεολογικής τοποθέτησης της αριστεράς, αλλά ως ζωντανό κίνημα, φιλιρηνικό καταρχάς, αντιπολεμικό, το οποίο θα τα βάλει με τις αμερικάνικες βάσεις, το οποίο θα απαιτήσει η χώρα να μην είναι ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ, πράγμα το οποίο, πώς το λένε, αυτή τη στιγμή αυτό δρομολογείται σε επιχειρηματικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, θα απαιτήσει στα Βαλκάνια να μην παίζει το ρόλο του μεγάλου αφεντικού που εισπράττει μεν εντολές από τη ΣΥΠΑ, αλλά μετά έρχεται να διαπραγματευτεί τη θέση του ελληνικού κεφαλαίου στα ίδια τα Βαλκάνια, σπέρνοντας εθνικισμούς και μη ενάντια στους λαούς και παίζοντάς το και αντιεθνικιστική δύναμη. Γιατί αυτό παίζεται αυτό το διάστημα. Έλεγε για τους πολλούς εαυτούς ο Θανάσης πριν. Αν ακούγατε τις τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ χθες στη Βουλή, όλοι πολλοί αυτοί ήταν μαζί εκεί. Είχε και κριτική στο ΚΚΕ που φάνταζε δίθεν αντιεθνικιστική δύναμη, έβγαζε μετά και τις πραγματικές στοχεύσεις της συμφωνίας που ήταν η διαπραγμάτευση της θέσης του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια. Πώς θα αρθρωθεί άλλος αντιπολιτευτικός λόγος, εάν δεν ενωθεί η αριστερά σε ένα πραγματικό αντινατοϊκό μέτωπο? Αυτή τη φιλοδοξία έχει ο ΠΑΞ. Και από αυτή την άποψη, διαρκώς, παρά το γεγονός ότι είναι 12 οργανώσεις που συμμετέχουν και έχει συγκροτηθεί ήδη σε επίπεδο μελών, απευθύνει κάλεσμα και στο ΚΚΕ και σε δυνάμεις της Ανταρσία που δεν συμμετέχουν για την ενότητα πάνω σε αυτούς τους στόχους. Την ενότητα πάνω στην ασπίδα ειρήνης και φιλιρηνική ασπίδα, στην προώθηση των στόχων της ειρήνης και της φιλίας των λαών. Ο αντιμπεριαλισμός δεν μπορεί παρά να είναι ταξικός αντιμπεριαλισμός και να έχει στον πυρήνα του το ίδιο το εργατικό κίνημα. Και έτσι πρέπει να πιάσουμε το νήμα για την κατάσταση του εργατικού κινήματος. Και εδώ έχουμε αδυναμίες και δυνατότητες. Οι αδυναμίες πάλι είναι προφανείς και τις δυνατότητες όμως τις είδαμε. Οι εκπαιδευτικοί στο δρόμο το τελευταίο διάστημα δεν ήταν απλά μια ανάμνηση από το παρελθόν. Και αυτό είναι μήνυμα από το μέλλον. Αυτό το νήμα πρέπει να ξαναπιάσουμε. Της διεκδικητικότητας, των μορφών, της συγκρότησης, της αντίληψης ότι ένα ως εδώ το οποίο
νιώθει κομμάτι του λαού, νιώθει κομμάτι, κομμάτι των ανέργων, κομμάτι των ελαστικά επισφαλώς εργαζομένων, θα πάρει μορφή διεκδίκησης, άμεσης. Ό,τι θέλουμε να χτιστεί σε επίπεδο νέας πολιτικής εκπροσώπησης, πολιτικού μετόπου, μεγάλου σχεδίου, αν δεν περάσει από την ίδια την ανασυγκρότηση του κινήματος, δεν πρόκειται να έχει, θα είναι ρόδα στον αέρα. Δεν θα έχει καύσιμα να προχωρήσει. Άρα λοιπόν ρίχνουμε τις δυνάμεις μας στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Εκεί υπάρχει μια ανεξελίξη συζήτηση στο εργατικό κίνημα. Εκφράστηκε κατά καιρούς με το πώς στεκόμαστε όταν υπάρχουν γενικές απεργίες. Πρέπει, ας πούμε, όταν καλείται η γενική απεργία να συμμετέχουμε, ή επειδή η γενική απεργία καλείται από τη ΓΕΣΕ με συγκεκριμένη στόχευση, δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις δυνάμεις της αριστεράς και του εργατικού κινήματος. Υπάρχει μια υπαρκτή συζήτηση, μπορούν να μπουν και στην κουβέντα. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένας ενωτικός ταξικός προσανατολισμός, να πάρει το νήμα, αν το θέλετε, από τις καλύτερες στιγμές του συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων και να δει μέσα στις νέες συνθήκες τι μορφές έκφρασης θα πάρει αυτή η λογική. Χρειάζεται μια νέα κουλτούρα της στράτευσης, όπου η αριστερά θα ξαναγίνει θελκτική δύναμη για το λαό. Δεν θα βγάζει μια σκουριά μικροηγεμονισμών, οι οποίοι μάλιστα μικροηγεμονισμοί εκφράζουν παθογένειες και μέσα σε μια έρημο αυτή τη στιγμή ως προς το συσχετισμό δύναμης. Και οι παθογένειες, ειδικά την περίοδο της ήττας, μεγενθύνονται. Τα προβλήματα έρχεται σαν, η ήττα έρχεται σαν μεγενθητικός φακός και τα μεγενθύνει. Δεν έχουμε κάποια ουτοπική αντίληψη. Καταλαβαίνουμε ότι και η αριστερά είναι τμήμα αυτής της κοινωνίας και αναπαράγει και αυτή παθογένειες. Αλλά θεωρούμε ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ξανά και ξανά σε replay τις ίδιες παθογένειες. Μπορεί να υπάρξει διαφορετική αριστερά, μπορεί να υπάρξει διαφορετική ηθική και κουλτούρα της στράτευσης, και αυτό με έναν τρόπο θέλουμε να πρεσβεύσουμε. Σε αυτή τη συζήτηση ανοίγει και η κουβέντα για τον κομμουνιστικό φορέα, ανοίγει και η συζήτηση για το πολιτικό μέτωπο, ανοίγει και η συζήτηση για το κίνημα. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την υπόθεση του κομμουνιστικού φορέα. Νιώθουμε ότι χρειάζεται μια πιο βαθιά στρατηγική κουβέντα για τον κομμουνισμό. Τουλάχιστον στη συζήτηση της αναμέτρησης και του κομμουνιστικού σχεδίου, θέλουμε να λάβουμε υπόψη εμπειρίες που ήδη υπάρχουν, στις οποίες πολλές φορές συμμετείχαμε ή συμμετείχαν άλλοι σύντροφοι που έχουν άλλες διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και τώρα έχουμε συνευρεθεί, για να τις αποτιμήσουμε θετικά και αρνητικά. Και κυρίως αρνητικά, γιατί αν ήταν να τις αποτιμήσουμε θετικά, θα έχει προχωρήσει το σχέδιο του κομμουνιστικού φορέα. Δεν έχει προχωρήσει. Και κυρίως δεν έχει προχωρήσει γιατί η κάθε συλλογικότητα έφτιαξε ένα μονοπόλιο στην υπόθεση του κομμουνιστικού φορέα και θεώρησε ότι έχει την απόλυτη αλήθεια για τον κομμουνιστικό φορέα και τελικά κάθε σχέδιο αυτόκεντρης ανάπτυξης και κομματικής οικοδόμησης εμφανίζονταν ως σχέδιο για ένα μεγάλο κομμουνιστικό φορέα. Κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται ένα κέντρο συζήτησης για τον κομμουνιστικό φορέα. Αυτό θέλουμε να προχωρήσει. Αποτιμούμε αρνητικά από την πλευρά μας τη συζήτηση όταν ήμασταν ακόμη στον Άρκη την Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση για το σχέδιο για τον κομμουνιστικό φορέα. Ήταν και ένας από τους λόγους της αποχώρησής μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις συντρόφων μας που σήμερα είναι στην αναμέτρηση και το κομμουνιστικό σχέδιο και είχαν συμμετάσχει στην υπόθεση της πρωτοβουλίας για την κομμουνιστική αριστερά. Θέλουμε όλες οι συλλογικότητες οι εμπλεκόμενες να μπορέσουν να δουν αυτοκριτικά και με όρους τομείς την υπόθεση του κομμουνιστικού φορέα. Είναι σοβαρή υπόθεση για να υποβιβάζεται σε λογικές αυτόκεντρες ανάπτυξης. Χρειάζεται έμπρακτη μεταβατικότητα. Από αυτή την άποψη, κάποιες οργανώσεις που προχωράνε σε μια κοινή συζήτηση, όπως βγαίνει από την κοινή ανακοίνωση του κομμουνιστικού σχεδίου, της παρέμβασης, του Συλλόγου Κορδάτος, της Αριστερής Ανασύνθεσης και του Εργατικού Αγώνα, κινούνται σε μια σωστή κατεύθυνση. Αλλά θα κριθούν στην πράξη. Και θα κριθούν στην πράξη πρώτα απ' όλα από τα μέλη αυτών των ίδιων των συλλογικοτήτων. Δεν αρκούν πλέον κείμενα, δεν αρκούν προθέσεις, δεν αρκούν εξαγγελίες, δεν αρκούν διακηρύξεις. Δεν είναι ότι απλά τα έχει βαρεθεί η κοινωνία. Τα έχουν βαρεθεί τα μέλη των ίδιων των συλλογικοτήτων που σας ανέφερα. Αν δεν δουν έμπρακτα παραδείγματα από τα πάνω και από τα κάτω, στο ίδιο το κίνημα αλλά και στις ίδιες πολιτικές διεργασίες, σοβαρής τομής, χώρων όπου θα μπορέσει να γίνει σε βάθος αυτή η συζήτηση, πειραματισμών σε πρακτικές, στο ίδιο το εργατικό κίνημα, αν το θέλετε, και με ανοελεϊστικό στίγμα. Τι είναι τα πιο σημαντικά παραδείγματα που είχαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια στο εργατικό κίνημα, κατά τη γνώμη μου? Ήτανε όταν μπλοκαρίστηκε η εργοδοτική τρομοκρατία σε χώρους όπου εκφράστηκε όπως του επισιτισμού, όταν συγκροτήθηκαν αντιστάσεις με την εργοδοτική αυθαιρεσία, όταν απέλυαν έγκυο είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είτε αμέσως μετά. Είναι
όταν στις ΜΚΟ, όπου συγκροτούνταν με κάτεργα, σωματεία συντονίστηκαν προκειμένου να σταματήσει αυτό το πράγμα που η σύμβασή σου τελειώνει ανά δύο μήνες, ας πούμε, και ζήσει ποτέ διαρκή αγωνία. Όλη αυτή την εμπειρία θέλουμε να τη φέρουμε, όχι να αυτονομηθεί από τις πιο παραδοσιακές μορφές του εργατικού κινήματος, θέλουμε να τη φέρουμε να δέσει με τις πιο παραδοσιακές μορφές του εργατικού κινήματος. Αν το θέλετε, σε επίπεδο καταρχήν αναμέτρηση και κομμουνιστικού σχεδίου, αλλά και των υπόλοιπων συλλογικοτήτων, και η κοινή αναφορά στην ταξική κίνηση, η οποία τουλάχιστον σε επίπεδο Αθήνας έχει δώσει δυνατότητα μια πείρα από το εργατικό κίνημα να έρθει και να δέσει με τη συνολική μας προσπάθεια, μπορεί να είναι σε σωστή κατεύθυνση. Και προφανώς, και κλείνω σιγά σιγά, στο θέμα του μαρξισμού και της θεωρίας. Δεν μπορεί να δούμε ανασυγκρότηση της αριστεράς και του κινήματος απλά και μόνο με κινηματισμό και πρακτικές. Το παλιό λενινιστικό δίδαγμα ότι δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα χωρίς επαναστατική θεωρία διατηρεί την ορθότητά του, και από αυτή την άποψη χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις προκειμένου να αναπτυχθεί ο ίδιος ο μαρξισμός, που είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής και της τακτικής μέσα στις σημερινές συνθήκες. Και σε αυτό το τομέα, αν το θέλετε, η δουλειά που γίνεται στον Όμιλο Μαρξιστικών Ερευνών αποτελεί ένα μικρό προχώρημα. Με τίποτα από αυτά δεν ήμασταν, αν το θέλετε, απόλυτα ικανοποιημένοι. Αν ήμασταν, απλά θα λέγαμε άλλο ένα ψέμα. Όμως, όπως έλεγε και εκείνη η επιγραφή, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στο μικρού μήκους που έλεγε, άμα δεν ξέρεις που θες να πας, θα πας εκεί που βλέπεις. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε, να ξέρουμε που θέλουμε. Εδώ, το μικρού μήκους του Ηρωτώντα, λέω, αυτό το ωραίο μπαράκι που λογικά υπάρχει ακόμα. Πρέπει να ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, προκειμένου κάθε βηματισμός μας να εγγράφεται στην κατεύθυνση της αριστεράς που θέλουμε. Και αν το θέλετε, είναι και αυτή μια λογική σύνδεσης τακτικής και στρατηγικής, στόχευσης και άμεσου πολιτικού σχεδίου. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η πολιτική συμμαχιών με έναν τρόπο είναι πολυδιάστατη. Γιατί είναι ένα εγχείρημα η αναμέτρηση και το κομμουνιστικό σχέδιο, όπου συγκροτείται μέσα από τις ίδιες τις αντιφάσεις του και προσπαθώντας να τις επιλύσει στο βαθμό που θα τις επιλύει, θα προχωράει και το ευρύτερο σχέδιο. Δεν έχουμε κάποια βουλησιαρχία ότι από το δυναμικό αυτό θα αλλάξει η κατάσταση. Θα εξαρτηθούν πολλά από την ίδια την κατάσταση του κινήματος, από τις εξελίξεις, και θέλουμε αυτό το δυναμικό να έχει την ετοιμότητα να θέσει τον εαυτό του σαν συλλογικότητα σε ευρύτερες δυναμικές. Σε ευρύτερες δυναμικές. Σε επαφή με όλα τα ρεύματα που έλεγα πριν ότι οριμάζουν. Ανέφερα το παράδειγμα αυτών των οργανώσεων με τις οποίες προχωράει μια πιο στρατηγική κουβέντα για τον κομμουνιστικό φορέα. Ανέφερα το παράδειγμα του Πανελλαδικού Αντιπολεμικού Κινηματικού Συντονισμού που αποτελεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Υπάρχει το παράδειγμα και η εμπειρία σας στη Θεσσαλονίκη με τις 9 οργανώσεις. Υπάρχει η πολιτική συζήτηση που έχουμε από πίσω μας και ένα πιο νεολαίστικο δυναμικό στο K-Lab με ένα κομμάτι της νεολαίας συνασπισμού που είχε φύγει το 2015 και μετά, και συγκροτήσαμε από κοινού μια προσπάθεια αναστοχασμού γύρω από την πείρα όλου του προηγούμενου διαστήματος. Στο κομμάτι του αντιφασισμού, αν το θέλετε, στην Αθήνα τουλάχιστον έχουμε έρθει σε επαφή και με δυνάμεις αυτής της λεγόμενης αντιμπεριαλιστικής αναρχίας. Και δεν θεωρούμε ότι στο κομμάτι, ας πούμε, ότι δεν έχουμε να πάρουμε από την πείρα όλων των πολιτικών ρευμάτων στους τομείς που τα έχουν πάει καλά. Θα διδαχθούμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις αν θέλουμε να ξαναφτιάξουμε μια αριστερά με πραγματικές γιώσεις και πολιτικές εκπροσωπήσεις. Κλείνω. Ξεκίνησα ποιητικά, μετά έπαιξε πολύ έτσι ιστορία. Θα κλείσω πάλι με μια θεωρητική υπόμνηση που είναι όμως πολύ κομβική και από άποψη ψυχολογίας και από άποψη πολιτικής. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ντανιέλ Μπεν Σαΐντ συμπίκνωνε τη στάση έτσι, ζωής που πρέπει να έχουν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστρες απέναντι στα πράγματα, λέγοντας πρέπει να διέπονται από μια αργή ανυπομονησία. Νομίζω ότι αυτή είναι η στάση που αυτή τη στιγμή μπορεί να μας βοηθήσει. Ανυπομονησία, γιατί είμαστε σε έκτακτες συνθήκες, υπάρχουν συγκεκριμένα πολεμική απειλή, υπεριαλισμός, φασισμός, μπορεί πολύ απότομα να κριθούμε σε άλλα level, σε άλλη πίστα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχουμε και μια εκτίμηση ότι αυτές είναι και αργές διαδικασίες. Γιατί όταν δεν έχεις και την εκτίμηση ότι είναι αργές διαδικασίες, εύκολα ενθουσιάζεσαι
εύκολα απογοητεύεσαι. Και επειδή από εύκολους ενθουσιασμούς και εύκολες απογοητεύσεις έχουμε ζήσει πάρα πολύ, και ένας φαύλος κύκλος αντίστοιχος του σεκταρισμού και του οπορτουνισμού είναι ο φαύλος κύκλος του εύκολου ενθουσιασμού και της εύκολης απογοήτευσης, ας είμαστε έτοιμοι για τα δύσκολα και ας μας διέπει η αργή ανυπομονησία. Ευχαριστώ.